Μα δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια πεθέρα που να μην ήθελε για νύφιντης την Τέννη Κουβαράκου. Είσαι επικίνδυνη όταν έξω τριγυρίζεις. Όλο το κόσμο κάνεις να παραμίλα. Όπου κι αν πας τα βλέμματα όλων μαγνητίζεις. Αφού στόχο, αφού στόχο, στόχο ξαναπεί. Κι είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ελάτε από εδώ, σας παρακαλώ. Πριν σας χαιρετήσω, να σας βάλω σωστά. Okay. Να κάνε λίγο τα δοντάκια έτσι, Τέννη μου. Σε ευχαριστώ. Ελάτε πιο εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ωραία. Κυρία Φιλιππάκου, πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Τι κάνετε, πώς είστε. Είναι γνωστή τραγουδίστρια. Α, είστε γνωστή. Γνωστή, γνωστή. Α, βέβαια, 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 βέβαια. Να σας φωνάζω. Πέγγι, ας πούμε. Πέγγι. Πέγγι. Έτσι λέει και εκεί που έχουμε. Αυτό, η Αφίσα. Ραντεβού λέει Πέγγι απ' έξω. Στη Λάρισα είναι. Α, στη Λάρισα είναι αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Είστε πρώτο όνομα, καταλαβαίνω. Στη Λάρισα. Πολύ ωραία. Είναι 11 Νοεμβρίου. Είναι 11 Νοεμβρίου. 11 η ώρα το βράδυ. 11 η ώρα το βράδυ. Και θα πάω με τον άντρα μου, γιατί δεν είχε προλάβει η Πέγγι να έρθει στο γάμο μας. Είχε περιοδεία στο εξωτερικό. Και θα με πάει ο σύζυγος. Ναι. Έχει κλείσει πρώτο τραπέζι πίστα να Μάλιστα. γνωρίσω την πεθερά. Η πεθερά θα είναι, θα λέει, τα άσματα. Βέβαια, φυσικά. Έτσι όπως τη βλέπετε, Πέγγι, την νύφη σας, ποιο τραγούδι θα της αφιερώνατε από αυτά που λέτε στο μαγαζί? Το ακυβέρνητο καράβι. Αυτό, ακυβέρνητο καράβι, η αγάπη σας. Κομματάρα. Εσύ, Τέννη μου, την πεθερά σου πώς την αποκαλείς? Μητέρα. Το τραγούδι το οποίο αφιερώνει η μητέρα Πέγγι. Θα χορέψω κιόλας. Ωραίο. Χόρεψε, μπράβο. Να, κορίτσι. Να, κορίτσι. 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 Έλα, Τέννη. Βγάλε το δερμάτινο, Τέννη. Βγάλε το δερμάτινο, Πέγγι, είστε πολύ τυχεροί. Πρώτη φορά είστε πολύ τυχεροί. Είστε πολύ τυχεροί, όντως. Πρώτη φορά. Μία μικρή ερώτηση θέλω να σας κάνω, Πέγγι. Πόσο χρονών είναι ο γιος σας? 22. 22. Ήμουνα σίγουρη. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Αποθέωση. Αποθέωση. Εδώ έχουμε ένα 5 από την κολλητή. Εντάξει, το περιμέναμε αυτό. Το περίμενε. Αλλά δεν όμως... ξαφνιάστηκε. Δεν ξαφνιάστηκε, όχι. Γεωργία. Τι να πω, εγώ δεν χόρευα τόσο καιρό να πάρω 5 από τη Μορτασία. Δες το λίγο καλύτερα, πιο ζεστά. Όχι, αλλιώς το βλέπω, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να το συζητήσω. Για να βρίσκετε κόνσεπτ πιο εφάνταστο. Άρα είμαστε για τα κόνσεπτ εδώ, όχι για τα ρούχα μας. Είμαστε για τις φιλίες μας, για να καταλάβω. Είστε για τα δύο, είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Ωραία. Δηλαδή βρες ένα κόνσεπτ να χορέψεις και θα σου βάλω. Εντάξει, Τέννη μου, εντάξει. Λοιπόν, ωραίο είναι το φόρεμα. Το μόνο που θα άλλαζε ήταν η τσάντα σου. Δεν μου άρεσε και αυτό σου έβαλα τρία. Ναι. Εντάξει, πήρα ένα απλό λιτό τσαντάκι. Απ' την άλλη μεριά είναι το σχέδιό του. Εντάξει, δεν θέλω να μας βάλει κιόλα. Όμως τι εννοείς, Γεωργία μου?
Αυτό που λέει και η Διονυσία, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει και δεν χρειάζεται μερικές φορές να μιλάμε. Εντάξει, όλα έχουν την πλάκα τους, δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ακραίο. Δεν έχω ντυθεί καλά για το κόνσεπτ που έχω πει. Είναι για πολύ πέντε, κοντό, για πεντάρι. Εμείς θέλουμε να αιτιολογήσεις τη δική σου βαθμό. Όχι, εγώ θέλω να αιτιολογήσει η μορτασία του πεντάρι. Αν, αν είναι οκ. Okay. Σου έχει δοθεί ο λόγος για να κρίνεις ένα ντύσιμο. Γιατί προσπαθείς να χαλάσεις αυτή τη στιγμή. Που γελάσαμε τόσο και τι πολύ. Τι σημαίνει έχει αυτό. Ωραία, άρα να έρθουμε να γελάσουμε. Και είναι είπα, και μέσα μου αρέσει, είπα μου αρέσει, θα έλεγα μόνο τη τσάντα. Γιατί εγώ τη ρώτησα. Όχι. Εντάξει, Χριστίνα, σε κάλυψα. Ή θες να πω και κάτι ακόμα. Εγώ τη ρώτησα. Δεν μπορώ την τόση αρνητικότητά σου. Εντάξει, κορίτσι μου. Εσύ που είσαι θετικός άνθρωπος. Ωστόσο, πάρα πολύ. Μορτασία, γιατί έχεις βάλει πέντε λοιπόν. Γιατί πάει τέλεια για την πεθερά της τα μπουζούκια. Δεν το βλέπετε όλοι. Δεν είναι εμφανέστατο. Ντένι, θα πέσει ξερή η πεθερά. Εννοείται και θα τις χορέψω και όλες θα τις πετάξω λουλούδια. Εμένα με έβησες. Πέντε. Καλύτερη από ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.